κάθε χρόνο να ξέρετε και καλύτερα. Εγώ συμμετέχω από πέρσι. Φέτος πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Είναι πολύ περισσότερα τα περίπτερα και προφανώς πολύ περισσότερος ο κόσμος ο οποίος επισκέπτηκε. Το σημαντικότερο βέβαια σε ό,τι αφορά την έκθεση είναι ότι ανταλλάσσουμε και απόψεις ανάμεταξύ μας. Συμμετέχουμε σε πάνελ, ακούμε τις απόψεις των συναδέλφων αυτοδιοικητικών, υιοθετούμε και εμείς καλές πρακτικές και προφανώς και τις δικές μας καλές πρακτικές υιοθετούν κάποιοι άλλοι. Ελπίζω χρόνο με τον χρόνο αυτό να είναι ακόμα καλύτερο και βέβαια θα συνεισφέρει και θα προσφέρει τελικό στην κοινωνία των πολιτών. Υπήρξε κάτι που σας κέντρισε το ενδιαφέρον. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Ποια είναι η δική σας προτεραιότητα ή ποιο θεωρείτε πως είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή στοίχημα που έχετε για το Δήμο σας σε σχέση με το περιβάλλον? Να σας πω το εξής. Εμείς ως Δήμος έχουμε πράγματι ένα καλό ισοζύγιο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Κάνουμε φοβερά μεγάλες προσπάθειες προκειμένου αυτό να το διαμφθήσουμε, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, να κάνουμε τη διακράτηση του φυσικού πλώτου που υπάρχει στο Δήμο μας και αυτό γίνεται και σε συνέργεια με το Σύνδεσμο Αποστασίας και Ανάπτυξη με του Όρου. Να σας πω ότι εγώ το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Παλαιά Χωματερία έχω κάνει φυτεύσεις πάνω από 20.000 δέντρα. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται και το κυριότερο βέβαια είναι ότι εμείς τα συντηρούμε. Τα ποτίζουμε για το να φυτέψει και μετά να τα αφήσει να ξεραθούν. Δεν έχει κανένα νόημα. Και, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνομαστε ότι κάποια στιγμή θα μας χοροϊδεύουν κιόλας. Πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση και πέραν αυτού να σας πω ότι έχω κάνει και μια κουβέντα η οποία έχει να κάνει με τις προσβασιμότητες. Κοιτάξτε, σε όλα τα πεζοδρόμια υπάρχουν δέντρα. Τα δέντρα αυτά, σε ένα δήμο σαν το δικό μου που είναι ημιαστικός και που προφανώς έχει αρκετό πράσινο, δεν έχουν καμία χρησιμότητα. Απλά δημιουργούν προβλήματα. Θα πρέπει συνεπώς να το καταλάβουν και οι πολίτες ότι τα πεζοδρόμια είναι για αυτό που ορίζει και η λέξη. Να κινούνται οι πεζοί, να κινούνται τα άτομα με ειδικά κινητικά προβλήματα, οι υπερήλικες και φυσικά τα παιδιά. Να δώσουμε δηλαδή την αίσθηση ασφάλειας στους πολίτες. Αυτό λοιπόν το προσεχές χρονικό διάστημα το έχω ήδη μεταφέρει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, συνεννούν και οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις. Θα δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο προκειμένου να γίνουν μεταφυτεύσεις σε δέντρα τα οποία σίγουρα μπορεί να μεταφυτευτούν, γιατί κάποια άλλα είναι δέντρα τα οποία είναι πολλών ετών και είναι πάρα πολύ δύσκολο όχι απλά να μεταφυτευτούν, ακόμη να ξέρετε και να κοπούν. Στις νέες πολεοδομικές ενότητες φυσικά απαγορεύεται ρητός πάρα πολύ αυστηρά μέσα από το πλαίσιο του κανονισμού της πόλης να γίνονται φυτεύσεις. Είναι ένα στόχος λοιπόν και αυτός και παράλληλα βέβαια να μπορέσουμε να αναπλάσουμε και κάποια πεζοδρόμια τα οποία με την, αν θέλετε, πολυετία και τη χρήση τους και λόγω των οχημάτων και λόγω του ότι οι πολίτες είμαστε όλοι ως πολίτες απρόσεκτοι ή σε άθλια κατάσταση.